Ατύχημα βάφτηκε χθες το απόγευμα ο κόμβος Πηλίου, που είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους κόμβους του Ρεθύμνου, στον οποίο έχασε τη ζωή της μια 52χρονη ρυθμιώτισσα, το όχημα της οποίας χτυπήθηκε πλάγιο με τοπικά από άλλο όχημα που οδηγούσε μια νεαρή τουρίστρια, που πιθανόν έχασε τον προσανατολισμό της. Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές, όταν η 52χρονη, που είχε κατεύθυνση από την πόλη προς το σπίτι, συγκρούστηκε με το κόκκινο νοικιαζόμενο της νεαρής Γαλλίδας, που τραυματίστηκε ελαφρά και που άγνωστο πώς βρέθηκε στο δρόμο της άτυχης γυναίκας, επιχειρώντας προφανώς να διέλθει την ευθεία για να βγει προς την έξοδο που οδηγεί στα Χανιά. Φανταστείτε τόσα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα, οι οποία οι άνθρωποι έχουν μάθει σε κυκλοφοριακές συνθήκες πολιτισμένων χωρών, όταν έρχονται σε αυτούς τους κόμβους είναι σε απόγνωση και δημιουργούν τεράστιο κίνδυνο για τον εαυτό τους και για τους υπόλοιπους. Είναι τριτοκοσμική εικόνα που έχουμε. Στο κόμβο Καρμανιόλα όμως σχεδόν καθημερινά καταγράφονται τροχαία ατυχήματα, άλλοτε σοβαρά και άλλοτε υλικών ζημιών. Η κυριότερη παγίδα θανάτου που κρύβει ο κόμβος Φιλίου, στον οποίο βρισκόμαστε, είναι η περιορισμένη έως ανύπαρκτη ορατότητα που έχουν οι οδηγοί που έρχονται από τα Χανιά και που θέλουν να πάνε προς την πόλη του Ρεθύμνου. Ερχόμενοι από Ατσιπόπουλο για να μπούμε στο Ρέθυμνο, αν κάποιος δεν ξέρει, έρχεται κολλητάς αριστερά της γέφυρας και είναι σχεδόν αδύνατο να έχει ορατότητα, άρα δημιουργεί κίνδυνο και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Με ένα μικρό πεζοδρόμιο εκεί θα μπορούσαμε να τον στείλουμε κεντρικότερα, όπως έρχονται δηλαδή τα αυτοκίνητα που ξέρουν πώς πρέπει να πας, και να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου έχει κατ' επανάληψη κρούσει καμπανάκια, προτείνοντας μικρές αλλά σωτήριες για τους οδηγούς παρεμβάσεις, δίχως όμως η φωνή του να έχει εισακουστεί ποτέ μέχρι σήμερα. Για να καταλάβετε, οι τηλεθεατές σας, φαντάζομαι έχουν δει στη Μαρίνα ή ακόμα καλύτερα τον τελευταίο καιρό που είχε φτιαχθεί ένας μικρός προόχειρος κυκλικός κόμβος στο λιμάνι. Πόσο απλά είχε βοηθήσει εκεί το χάος μπροστά στο πάρκινγκ. Γιατί αυτό, ας πούμε, δηλαδή τέτοιες απλές λύσεις, να μην το κάνουμε με ένα απλό τρόπο μέχρι να δοθούν οι μεγάλες οριστικές λύσεις. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις, αρκεί οι υπηρεσίες να το δουν έτσι με ανοιχτό μυαλό και να συνεργαστούν μεταξύ τους. Γιατί εκεί που συζητάμε υπάρχουν θέματα συναρμοδιοτήτων. Εξίσου επικίνδυνη όμως, αλλά με καλύτερη ορατότητα, είναι και οι άλλοι δύο κόμβοι του Ρεθύμνου, του Ατσιποπούλου και του Αμαρίου, για τους οποίους συμπεριλαμβανομένου και του κόμβου Σπηλίου προβλέπονται αλλαγές μέσω των παράλληλων έργων που θα γίνουν με την κατασκευή του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Και βέβαια να πιέσουμε να είναι πρώτης προτεραιότητας, με το που θα υπάρξει εργολάβος, ας πούμε, για το ΒΟΑΚ, να φτιαχτούν οι κόμβοι αυτοί, οι τρεις σημαντικοί κόμβοι, οι οποίοι αποτελούν κίνδυνο και για εμάς τους ντόπιους, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να πιέσουμε αφενός ό,τι μπορούμε να κάνουμε γρήγορα να το κάνουμε, και την οριστική λύση να τη δώσουμε επίσης όσο γρηγορότερα μπορούμε, δεδομένου ότι έχει δρομολογηθεί.